Αρχαιολογικές ανασκαφές που ξεκίνησαν μετά από την έβρεση αρχαιοτήτων λόγω εργασιών εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη, έφεραν στο φως ένα πλούσιο νεκροταφείο με πέντε κεραμμοσκεπείς τάφους της ρωμαϊκής εποχής. Οι αρχαιολόγοι της εφορίας αρχαιοτήτων επιβλέπουν διαρκώς τι τομές και τι διασυνδέσεις που διανοίγονται για την εγκατάστασή του. Από την αρχή των εργασιών στην Αλεξανδρούπολη, είχαμε επιστήσει την προσοχή του προσωπικού μα στην περιοχή που εκτείνεται στο νότιο παραλιακό τμήμα τη πόλη και φτάνει βορειότερα ω την κεντρική λεωφόρο Δημοκρατία, καθώς το παρελθόν τόσο κατά τις εργασίες ανέγερσης οικοδομών όσο και σε έργα κοινή ωφέλεια είχαν εντοπιστεί αρχαιολογικά ευρήματα. Όπω λοιπόν αναμέναμε, κατά τη διάρκεια των εξκαφικών εργασιών στι οδού Ψαρών και Ειρήνη, εντοπίστηκαν και ανεσκάφησαν πέντε κεραμοσκεπεί στάφη, λέει στη βόρεια η αρχαιολόγο τη Εφορία Αρχαιοτήτων Εύρου φιλοξένια Αιτατόγλου. Σύμφωνα με την κυρία Αιτατόγλου, στου τάφου αυτού οι σκελετοί σώθηκαν αποσπασματικά και όχι σε καλή κατάσταση εκτό από τον πρώτο που ήταν ακέραιο. Επιπλέον, οι δύο τάφοι ήταν ακτέριστοι. Αναφορικά με τα κτερίσματα, δηλαδή τα έργα τέχνη, ειδικά σχεδιασμένα για τη διακόσμηση των τάφων, στου άλλου τρει αυτά είναι πλούσια και εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Μεταξύ άλλων βρέθηκαν χάλκινα νομίσματα μαρόνια και ένου, χρυσά περίτεχνα ενότια, χάλκινο ακέραιο κάτωπτρο, μελαβή, στεφάνι με χρυσά φύλλα, χρυσό περίαπτρο και χάντρε. Εντυπωσιακά είναι τα πύληνα και γυάλινα μυροδοχεία, καθώ και δύο επιμήκη γυάλινα αντικείμενα σε σχήμα καρφιού βελόνα που μάλλον χρησιμοποιούνταν ω αναδευτήρε αρωμάτων, καλλιντικών ή φαρμάκων, χωρί να είναι βέβαιη η χρήση του. Σχεδόν το σύνολο των ευρημάτων χρονολογείται στα ρωμαϊκά χρόνια, ενώ όλα αποτυπώθηκαν με τη μέθοδο τη ψηφιακή φωτομετρικής αποτύπωση σε συνδυασμό με κλασικέ τοπογραφικέ μεθόδου. Μέχρι στιγμή δεν εντοπίστηκαν οικοδομικά κατάλοιπα και σύμφωνα με την κυρία Ιτατόγλου, τα έω τώρα ανασκαφικά δεδομένα μα δίνουν ένα πλούσιο νεκροταφείο στο νότιο άκρο τη σύγχρονη Αλεξανδρούπολη. Τα δεδομένα αυτά μα οδηγούν στην αναζήτηση οικισμού στι βορειότερε περιοχέ τη Αλεξανδρούπολη. Το νεκροταφείο μαρτυρά την ύπαρξη οικισμού και η παρουσία των πλούσιων κτηρισμάτων των τάφων υποδηλώνει ότι πρόκειται για οικισμό ή πόλη με εύπορου κατοίκου, η οποία επίση θα χρονολογείται στη Ρωμαϊκή Εποχή. Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι θα μπορέσουν να αντλήσουν περισσότερα στοιχεία από τη μελέτη του υλικού, ενώ όσο η ανασκαφή βρίσκεται σε εξέλιξη, θα φέρει στο φως και άλλα ευρήματα που θα οδηγήσουν με μεγαλύτερη ασφάλεια στον εντοπισμό του οικισμού που αναζητείται.